Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Κώστας, έχω στην παρέα μου τον Νίκο. Γεια Γεια σου Νίκο. Σας, γεια σου Κώστα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια ηχογράφηση σχετικά με τις πρώτες μας εμπειρίες στο gaming και ειδικότερα στην Amiga. Νίκο, η πρώτη σου επαφή με την Amiga ήταν, φαντάζομαι, από ό,τι μου έχεις πει, δηλαδή σε ένα αμιγκάδικο, σωστά? Ναι, και μετά απέκτησα και εγώ την Amiga 600 σπίτι. Ωραία. Θυμάσαι περίπου εποχή που είχες την πρώτη σου επαφή με την Amiga? Φαντάζομαι ότι πρώτα πήγατε στο αμιγκάδικο και μετά τη φέρατε στο σπίτι, σωστά? Ναι, περίπου αρχές 1993. Αρχές 1993. Τώρα και μια ερώτηση που την κάνω πάντα σε όσους ήταν στα αμιγκάδικα. Όταν είχες πρωτομπεί στο αμιγκάδικο, ποιοι ήταν οι πρώτοι τίτλοι που είδες μέσα, με τι ασχολιόταν ο κόσμος τότε, ποια παιχνίδια ήταν hot όταν πρωτομπήκες? Τότε που είχα μπει μέσα, ο κόσμος έπαιζε με μεγάλο ενθουσιασμό το Street Fighter 2, Mortal Kombat 2 και Sensible Soccer. Και Sensible Soccer. Λοιπόν, εγώ φαντάζομαι ήταν εκεί κοντά το 1993. Ναι. Ωραία. Εγώ επειδή στα αμιγκάδικα είχα πάει λίγο νωρίτερα, σαφώς μιλάμε για την Amiga 500 τότε, έτσι. Μέσα στο αμιγκάδικο είχες Amiga 500. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι με το που πρωτομπαίνω στο αμιγκάδικο, οι περισσότεροι παίζανε φανατικά Kickoff, το Kickoff 2. Ήταν προγενέστερος τίτλος του Sensible. Και είχαν μείνει μόνο δύο αμίγκες, οι οποίες παίζαν άλλον τίτλο. Ο ένας από αυτούς ήταν το Turrican το 2. Εγώ αυτομάτως με το που βλέπω τα ποδοσφαιράκια, δεν το κοίταξα το Kickoff 2, δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός ο τίτλος. Κατευθείαν βλέποντας το Turrican το 2, τρελάθηκα. Είπα, όπ, εδώ είμαστε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, η άλλη Amiga δεν θυμάμαι τι είχε. Ίσως να έχει κάποιο Lotus, το Lotus το 2. Και γενικά οι τίτλοι που παίζανε τότε εκτός Kickoff ήταν το Leader, το Midnight Resistance, τρομερή τίτλη, και το Turrican πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι, πηγαίναμε και με την παρέα τότε, εγώ δημοτικό, έκτη δημοτικού περίπου, πηγαίναμε και παίζαμε Turrican 2, Linder, να είμαστε πιο ακριβείς, και λίγο λίγο γνωρίσαμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Amiga. Στη δικιά σου περίπτωση, εμένα το αμιγκάδικο ήταν στην Κυψέλη. Εμένα ήταν στο Μενίδη. Στο Μενίδη, μάλιστα. Και θυμάσαι αν είχε monitor, το 1084 το monitor, το Philips το monitor, είχε τηλεοράσεις? Όχι, δεν είχε τα monitor της Amiga, είχε τηλεοράσεις μικρές 14 ιντσών. 14 ιντσών, μάλιστα. Μικρές CRT τηλεοράσεις. Μικρές CRT. Ναι, αυτό ήταν σε περίπτωση που δεν είχαν monitor, είχαν μικρές CRT τηλεοράσεις. Για τα joystick να μην σε ρωτήσω, φαντάζομαι ότι είχατε τα μαύρα τα joystick, τα Tomahawk. Τα Tomahawk, το κλασικό το μαύρο με το ένα κόκκινο κουμπί και τον κόκκινο μοχλό. Αυτά που τα ρίχνει στον τοίχο και αντί να σπάσει το joystick, πάει ο πολύ, τοίχος. Πολύ στιβαρή κατασκευή, πολύ ποιοτικό. Πολύ, πολύ. Πραγματικά, εγώ θυμάμαι τους κυκοφάδες που παίζανε ιστερικά όταν τρώγανε κανένα γκολ ή δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Όλο το μένος και όλος ο θυμός έβγαινε στο joystick. Και το joystick του Ανερούση, το οποίο ήταν ελληνικής κατασκευής, εγώ το μάθα πολύ αργότερα αυτό, έχει βγει και κατά τη γνώμη μου είναι και από τα καλύτερα στον κόσμο. Δεν έχουν φτάσει δηλαδή τα υπόλοιπα τα joystick του εξωτερικού, τους μεταλλικούς βραχίονες και την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και του πλαστικού του Ανερούση. Ο Ανερούσης είχε τη βάση στο Εγάλεο και ήταν και αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος εισαγωγέας, αυτό τώρα το λέω σαν τρίβια, του Neo Geo. Δηλαδή έφερε το Neo Geo, το οποίο ήταν το coin-op ουσιαστικά στο σπίτι. Πανάκριβο μηχάνημα, ήταν εισαγωγέας ο Ανερούσης. Νομίζω ότι
καλύπτει αρκετά το κομμάτι των joystick και το τι έκανε ο ανελούσης. Θρύλο στο όνομά του, εντάξει, τα joystick. Οπότε οι τίτλοι, οπότε σε σένα περιορίζονταν, δεν θυμάσαι κάποιον άλλον τίτλο πέρα του Street Fighter 2 και του Mortal Kombat 2 Απλά στο αμιγκάδικο. στο αμιγκάδικο, όχι, δεν είχα δει κάτι άλλο. Σπίτι μου απλά είχα δει το Bubble Bubble, Το Bubble Bubble. το Prince of Persia, Το Prince of Persia. το... Ποιο άλλο να δεις? Κάποιο ποδοσφαιράκι όπως το Sensible μου είπες ότι εκτός από το αμιγκάδικο Α, το παίζετε και θυμάμαι στο σπίτι. το... πώς λέγεται να δεις, το... Midnight Resistance, το Ikari Warriors, ήταν Όχι, platform. σαν αυτό που μοιάζει με το flashback, που είναι πριν το flashback. Το λες το Another World. Το Another World θυμάμαι, ναι. Το Another World. Το Another World. Βασικά είπες μια τριάδα παιχνιδιών η οποία ήταν πάρα πολύ αγαπητή αυτή την περίοδο, από το Prince of Persia με το πολύ ωραίο animation του κεντρικού ήρωα, το Another World που οπτικά έβλεπες ίδιες τεχνικές, και το Flashback, το οποίο όντως είχε κολλήσει πάρα πολλοί κόσμος και με το Flashback, πάρα πολύ ωραίους ήχους, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ναι, οπότε εσείς παίζατε τότε με τα αδέρφια σου, φαντάζομαι, το Ναι. Another World κυρίως, ή το Flashback. Και τα δύο, αλλά πιο πολύ παίζαμε τέτοιο Street Fighter. Πιο πολύ. Το Street Fighter το Το 2. 2, ναι. Ναι, υπήρχε πολύ μεγάλος ντόρος με το Street Fighter το 2. Εγώ να πω την αλήθεια ότι η πρώτη Street μου... Fighter 2 και Mortal Kombat 2, αλλά πιο πολύ Street Fighter. Πιο πολύ Street Fighter, ναι, σωστό, σωστό. Εγώ να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Πρώτα είδα την έκδοση του Street Fighter στην Amiga, δηλαδή το Street Fighter το 2 σαν τίτλος τον είδα και τον πρωτοέπαιξα στην Amiga. Το ίδιο, Φυσικά, το ίδιο. ακριβώς το ίδιο, είσαι Amiga 600 στο σπίτι και στο αμιγκάδικο. Και εντάξει, για μένα ήταν μια φοβερή έκπληξη όταν είδα την αντίστοιχη έκδοση στα arcade. Καμία σχέση, 6 κουμπιά, πολύ διαφορετικό gameplay. Παρόλα αυτά, επειδή ήταν η πρώτη μου επαφή στην Amiga το Street Fighter το 2, είχε πάρα πολύ ωραίο δυναμικό ήχο, πολύ ωραίος ο τετρακάναλος ήχος της Amiga. Είχα κολλήσει πάρα πολύ. Παίζαμε διπλό και στο αμιγκάδικο αλλά και στο σπίτι ενός φίλου μου με Amiga 500. Δεν με πείραζε καθόλου τότε γιατί δεν ήξερα και την έκδοση για το coin-op, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη. Και να σου πω την αλήθεια ότι ένας τίτλος ο οποίος ακόμα και τώρα θα το βάλω στο drive της 500 να τον δοκιμάσω, μου έκανε πάντοτε εντύπωση πώς μπορέσανε και φέρανε τόσο δύσκολο gameplay με ένα κουμπί. Αυτό δηλαδή ήταν, και το βλέπω τώρα και μετά από τόσα χρόνια, και πιστεύω ότι κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν με δεδομένα Και τα για προβλήματα. μένα αυτό είναι απίστευτο, πώς καταφέρανε με ένα κουμπί να κάνει ό,τι κάνει με 6 κουμπιά. Και το Mortal Kombat όμως είχαν Το ίδιο, ναι. ένα αντίστοιχο gameplay, το οποίο εντάξει είναι αξιοθαύμαστο. Να πω και κάτι το οποίο σαφώς θα το ξέρουν και πολλοί που μας ακούνε και εμείς το διαβάσαμε αργότερα, ότι η US Gold που είχε αναλάβει να κάνει το port από την Capcom δεν είχε βοήθεια από την Capcom. Οι προγραμματιστές της US Gold δεν είχαν βοήθεια και κιόλας προσπαθούσαν να βγάλουν αυτό το καταραμένο deadline των Χριστουγέννων. Γιατί παρόλα αυτά τα προβλήματα που όλοι οι gamers συγκρίνανε την έκδοση για arcade με την έκδοση για την Amiga, βλέποντας κάτι ημιτελές, αυτούς που είχαν δει πρώτα το arcade, σαφώς μπορεί να περιμένανε και πιο πολύ από την Amiga. Δεν είχαν στο μυαλό τους ότι δεν είχαν λάβει βοήθεια από την Capcom. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είχαν να αντιμετωπίσουν κιόλας το πρόβλημα των deadline. Οπότε πιστεύω σε μέσες άκρες και με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ήταν επιτυχημένος ο τίτλος. Όχι μόνο εμπορικά, αλλά πιστεύω και έδωσε και τη χαρά στους χρήστες της Amiga να φέρουν λίγη από την έγκλη του coin-op στο σπίτι τους.
Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η γνώμη σου, αν είδες μετά το coin-op και είπες ήταν κάτι, πιστεύω Όχι, ότι συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πάρα πολύ κοντά στην εμπειρία του CoinOp. ήταν αρκετά κοντά και τουλάχιστον το θέμα ήταν ότι το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Αφού μου λες ότι μπαίνανε στο αμιγκάδικο και έβλεπες συνεχώς Street Fighter, Mortal Kombat να παίζουν μανιωδώς, αυτό ήταν και το ζητούμενο. Ναι, Λοιπόν. το θυμάμαι και εγώ σαν τότε πηγαίναμε και λέγαμε τα κάλαντα Ναι, και ναι. πηγαίναμε μετά στο Αμιγκάδικο και παίζαμε συνέχεια Ακριβώς, ακριβώς. Street Fighter Έτσι, και Mortal Kombat. ακριβώς. Εκεί πέρα που έπρεπε να πηγαίνουν τα κάλαντα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό Και εγώ σε ευχαριστώ, που Κώστα. για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε, παιδιά, που μας ακούσατε και να είμαστε καλά και να μοιράζουμε τις εμπειρίες μας.